Τους μηνύματα για την σημερινή μαύρη επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής, καταδικάζοντας την θλιβερή επέτειο αλλά και την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. Λαό και πολιτεία καταδικάζουν την μαύρη επέτειο τη έναρξη τη δεύτερη φάση τη τουρκική εισβολή και τιμούν του ηρωικού νεκρού και αγνοούμενου. Ο Δημοκρατικό Συναγερμό τονίζει πω όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν εφησυχάζουμε και δεν εγκαταλείπουμε τι προσπάθειε για την επίλυση του εθνικού μα προβλήματο, στηρίζοντα τι προσπάθειε για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, στην βάση του πλαισίου που κατέθεσε ο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Το ιστορικό καθήκον που απορρέει από τη θυσία όσων αντιστάθηκαν στην Τουρκία. Η τουρκική βαρβαρότητα με τίμημα ακόμη και την ίδια τη ζωή του, επιτάσσει όπω καταβάλουμε όλε μα τι δυνάμει για την απελευθέρωση και επανένωση τη πατρίδα μα. Είναι το χρέο μα στου ηρωικού νεκρού και τα αθώα θύματα τη τουρκική εισβολή, αλλά και η ευθύνη μα απέναντι στι επερχόμενε γενιέ. Έκκληση προ όλου να συνεχίσουν τον αγώνα για επίλυση του Κυπριακού απίφθηνο ο Γενικό Γραμματέα του Ακέλ Στέφανο Στεφάνου σε δηλώσει του μετά την κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοωμένων στη Μάλιστα, επέδωσε σε μέλη τη Ουνφική επιπόμνημα για την αμόχωστο προ τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τέτοιε μέρε το μυαλό μα πάει ειδικά στην αμόχωστο. Ασφαλώ και στη Μόρφου και σε όλε τι πόλει που έκτοτε παράνομα της κατέχει η Τουρκία, γιατί οι πραξικοβηματίες φρόντισαν να αφήσουν ανοχήρωτη και ουσιαστικά να παραδώσουν αμαχητή την αμόχωστο στην Τουρκία. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούμε με την διχοτόμηση. Το Δίκο τονίζει πως είναι επιβεβλημένη η ανάγκη για ενότητα και συλλογική στήριξη των προσπαθειών που καταβάλει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και για ενεργότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, ενώ η ΕΔΕΚ προειδοποιεί για κινδύνους αποτελεί χρέο μα να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειε θα συνεχιστούν και ότι όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα θα αξιοποιηθούν με στόχο την απελευθέρωση και την επανένωση τη πατρίδα μα. Ο δεύτερο Ατήλα είναι μία από τι πολλέ αποδείξει ότι η Τουρκία, πέραν από επιθετική, είναι ταυτόχρονα μία αναξιόπιστη χώρα και ω τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Τώρα που είμαστε εν ώψη μια διαφαινόμενη κινητικότητα, η ΕΔΕΚ αποστέλει ξεκάθαρα μηνύματα προ πάσα κατεύθυνση. Ελοχεύει σοβαρού κινδύνου τυχόν επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον Κυπρακό, χωρί η Τουρκία να όχι μόνο... Μόνο τη θέση για λύση αλλά και τη θέση για κυριαρχική ισοήτα και ισότιμο καθεστώ. Το ΕΛΑΜ τονίζει ότι οι μαύρε αυτέ επέτει υπενθυμίζουν σε όλου μα το χρέο να αγωνιστούμε υπερβομών και αιστείων για μια Κύπρο ελεύθερη και ελληνική, όπω αναφέρει. Η ΔΥΠΑ σημειώνει ότι η αναβίωση μια άκρο επικίνδυνη ρητορική αναθεωρητισμού και επεκτατισμού μέσω επιβολή νέων τετελεσμένων που αποσκοπούν στην οριστική διχοτόμηση είναι δυστυχώ το αποτέλεσμα τη ατιμορρησία τη Τουρκία και τη ανοχή τη διεθνού κοινότητα που επέτρεψε για χρόνια να διαιωνίζεται ένα πρόβλημα εισβολή και κατοχή μια μικρή χώρα. Από την πλευρά του, το κίνημα οικολόγων σημειώνει πω συνεχίζεται ο αγώνα ενάντια στην κατοχή και στα σχέδια τη Τουρκία όπω εξαγγέλλονται με την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, την εισβολή στην ΑΟΣ και τον επικισμό τη αμοχώστου. 18 χρόνια